η καθημερινή εμπειρία όλων μας ως πολίτες του νησιού της Κρήτης και ως χρήστες των οδικών δικτύων είναι δραματική, θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι κάθε μέρα φοβάμαι ότι θα ακούσω για κάποιο συγγενή, για κάποιο φίλο, για κάποιο άνθρωπο κοντά στο περιβάλλον, το φιλικό ή το οικογενειακό, θα του συμβεί κάτι, διότι τα τροχιά έχουν πάρει μια ανεξέλεκτη ανωδική πορεία, δυστυχώς. Και έχουμε τραυματισμούς και θανάτους. Εμένα, ως άνθρωπο καταρχήν και ως περιφερειακό διευθυντή, αυτό το πράγμα δεν με ικανοποιεί και κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτό. Με αυτές τις σκέψεις, σκεφτήκαμε ως περιφερειακή διεύθυνση να προχωρήσουμε σε μια σύσκεψη όλων των φορέων της Κρήτης, ξεκινώντας από την Ερυθρή Περιφέρεια, μπαίνοντας εμείς μπροστά φυσικά ως εκπαιδευτική κοινότητα, σε συνεργασία και με το Δήμο Ηρακλείου που μας παραχώρησε και την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την αστυνομία, την υγειονομική υπηρεσία, τα πανεπιστήμια μας, τους βουλευτές μας, όλους, ώστε να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στο πρόβλημα και δεν το προσπερνάμε έτσι με μια σιωπή που δεν μας ταιριάζει. Mm-hmm. Και θέλουμε όλοι μαζί να βάλουμε αυτή την τελεία που είπα πριν. Αυτό έχει πολλά όμως, πολλούς παράγοντες που πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι φυσικά το οδικό δίκτυο, οι υποδομές. Είναι όμως και ίσως είναι και το πιο δύσκολο το να αλλάξουν συμπεριφορές όλων μας. Και εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Από την άλλη μεριά, φυσικά πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές του οδικού δικτύου, έτσι. Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα να μας πάει mm-hmm. ένα βήμα μετά. Και το ένα βήμα μετά είναι να τελειώσουμε με τους θανάτους στον δρόμο, στην Κρήτη. Δεν γίνεται ο άνθρωπος που τελειώνει από τη δουλειά του να μην ξέρει αν θα πάει σπίτι του, ή αυτός που ξεκινάει από το σπίτι να μην ξέρει αν θα πάει στη δουλειά του. Αυτό στα παιδιά, την οικογένειά του. Είναι ευθύνη και δική μας. Αυτή θέλουμε να αναλάβουμε, αλλά και πολλών άλλων φορέων, και γι' αυτό κάτσαμε όλοι μαζί στο τραπέζι, κατέθεσε ο καθένας τις προτάσεις του, τι συνεισφορά του σε αυτό το πρόβλημα και σε ένα βάθος χρόνου να το δούμε. Αυτά, ξέρετε, δεν παίρνουν ούτε σε έξι ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε έξι μήνες, ούτε σε ένα χρόνο λίγο. Πρέπει να επιμείνουμε, να ξέρουμε το στόχο, να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, να έχουμε τα μετρήσιμα αποτελέσματα και κάποια mm-hmm. στιγμή να ξαναμιλήσουμε ένα πρωινό όπως σήμερα και να πούμε ναι, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία. Το μπαίνουμε μπροστά γιατί θέλουμε να βάλουμε μια τελεία σε αυτό που λέγεται τροχαίο, γιατί όλοι μας είμαστε εν δυνάμει θύματα τροχαίων. Νομίζω πάρα πάρα πολύ σωστά το λέτε, και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας, δεν εξαιρείται κανένας. Σημαίνει τι παρακάτω ωστόσο, κύριε Καρτσονάκη, μιας και παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία ως περιφερειακή διεύθυνση Κρήτης? Εμείς όλοι οι φορείς εννοώ, το εμείς, ναι, κατέθεσε ο καθένας, όπως σας είπα, τη συνεισφορά του, τη σκέψη, ναι, του, τη διάθεσή του, τις ικανότητές του, και είναι πολλές. Απλά στο λίγο πιο πρακτικό σας το ζήτησα, γι' αυτό ναι, επέμενα σε αυτό. Μα εκεί θα καταλήξω. Έχουμε την πρόταση να δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο για την οδική ασφάλεια σε επίπεδο περιφέρειας. Έχουμε την πρόταση να προτείνουμε και εμείς στο Υπουργείο μας πιθανόν κάποια μαθήματα στα σχολεία της Κρήτης για θέματα οδικής ασφάλειας. Υπάρχει πρόταση να έχουμε κάποια υποχρεωτικού τύπου σεμινάρια σε γονείς πριν γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο για τέτοια θέματα. Προτάσεις υπάρχουν. Φυσικά την αυξημένη αστυνόμευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί. Και εγώ θα το έλεγα και λίγο συμβολικά. Εάν όλες αυτές τις δράσεις, τα προγράμματα, η ενεργοποίηση των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής που υπόθηκε από το Δήμαρχο και εκπροσωπώντας και την ΠΕΔ, όλα αυτά, εάν καταφέρουν ένα παιδί σήμερα μικρό ενός πρώτας τάξης δημοτικού ή στον νηπιαγωγείο, όταν θα γίνει έφηβος, να μπορεί να έχει την ικανότητα και τη διάθεση και να βλέπει ότι εάν ο γονιός του πιει δεν πρέπει να οδηγήσει, πρέπει αυτό το παιδί να του το πει, ή ότι δεν πρέπει την ώρα που οδηγάει να παίζει και με το κινητό. Αυτά είναι αποτελέσματα που θα τα δούμε και αν τα καταφέρουμε πραγματικά έχουμε πετύχει. Κύριε Καρτζονάκη, ξέρετε κάτι, ξεκίνησε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ξεκίνησε επί των ημερών του κυρίου Σπίρτζη και του κυρίου Μαυραγάνη, και μιλούσαμε και για το πιλωτικό πρόγραμμα και εκπαίδευση και των ίδιων των εκπαιδευτικών των σχολείων, προκειμένου ηλεκτρονικά να μπει το μάθημα αλλά σε μόνιμη βάση μέσα στα σχολεία. Είχε ξεκινήσει πιλωτικά η εφαρμογή του σε
100 σχολεία της χώρας. Μετά κόλλησε, μετά το αφήσαμε, μετά χάθηκε. Μετά κανένας εκπαιδευτικός δεν προχώρησε στο να μάθει παραπάνω πράγματα για να μπορεί να μιλήσει περί κυκλοφοριακή αγωγή, οδική ασφάλεια. Όπως και κάποια μαθήματα, πολύ καλά το ξέρετε, τα έχουν μέσα στις τάξεις του δημοτικού. Ακόμα και για τα παιδιά, τα εφηβάκια μας, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, δεν πήγαν αυτά. Μπορείτε πάνω σε αυτά να παρέμβετε, γιατί τη βάση την έχουμε ουσιαστικά. Αυτά τα προβλήματα που μου φέρετε, τα οποία τα γνωρίζουμε, θα νομίζω θα τα δούμε που... αυτή η κατάσταση, οι προηγούμενες δράσεις χόλαιναν και να μην κάνουμε τα ίδια λάθη πιθανόν. Mm-hmm. Σας είπα και πριν, είναι το δυσκολότερο κομμάτι αυτής της ιστορίας το να αλλάξουν οι κατευθύνσεις, το να αλλάξουν ο τρόπος σκέψης όλων μας. Το να βρεθούν χρήματα για να φτιάξουμε δρόμο, επιτρέψτε μου να πω, ίσως είναι και λίγο πιο εύκολο από το άλλο. Έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βρεθούν χρήματα, ένας δρόμος θα φτιαχτεί. Όμως όταν σε αυτόν τον δρόμο μπουν οδηγοί με την ίδια αντίληψη των πραγμάτων, εκεί έχουμε θέμα. Επίσης, εάν εγώ αλλάξω την αντίληψη των πραγμάτων, δηλαδή αυτό που λέμε, πραγματικά οι άνθρωποι αλλάξουμε όλη την αντίληψή μας στο πώς οδηγούμε, αλλά δεν έχω το οδικό δίκτυο, πάλι έχω κάνει μισή δουλειά. Άρα είναι ένα πολύ παραγωγικό πρόβλημα και πρέπει όλοι μας να το πιάσουμε από όλες τις πλευρές και να δούμε πώς θα το λύσουμε. Mm-hmm. Τα μαθήματα θα προσπαθήσουμε να είναι, και αυτή θα είναι και η πρόταση, συστηματικά. Να είναι μαθήματα τα οποία θα απευθύνονται σε διάφορες ηλικίες. Ελπίζω το Υπουργείο να είναι δίπλα σε αυτό, και γιατί να μην είναι δηλαδή. Μαζί με το Υγείας επίσης, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Βουρκουδάκη, να δούμε πώς θα αλλάξουμε τις αντιλήψεις των οδηγών και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά οι Υπουργεία, όπως των μεταφορών και των υποδομών, θα έχουν κάνει νομίζω τις κινήσεις ή θα κάνουν στο άμεσο χρόνο για την βελτίωση του οδικού δικτύου, ώστε όλο μαζί αυτό να μας δώσει ένα αποφυτό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάντως το να περνάμε και ότι δεν έγινε τίποτα και ότι εντάξει και πάλι αυτός, πάλι αυτή. Είδατε, το Σάββατο κάναμε τη σύσκεψη, την Κυριακή είχαμε αυτό το δραματικό τροχαίο σκαλέτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το δέχομαι. Δεν μας αξίζει. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε από την αρχή, το επαναλάβατε μια-δυο φορές, νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία. Πρέπει να βάλουμε τελεία στα τροχαία. Τελεία. Stop. Αυτό. Ναι, δεν είναι στόχος να κατεβάσουμε τους θανάτους 10%. Δεν αρκεί αυτό πια. Δεν αρκεί. Δεν είναι ποιότητα ζωής στο νησί μας αυτό το πράγμα. Το να πούμε ότι φέτος είχαμε 10% ή 15% λιγότερους θανάτους. Όχι. Θα πούμε ότι του χρόνου δεν θα έχουμε κανένα θάνατο. Μπορούμε. Σε 2 χρόνια δεν θα έχουμε κανένα θάνατο. Αυτό είναι αποτέλεσμα. Πρέπει να βάζουμε πολύ προκλητικούς, σε εισαγωγικά ή με τη θετική έννοια του όρου, στόχους για να έχουμε αποτελέσματα. Τι να το κάνω εγώ, ότι αντί για 100 άνθρωποι του χρόνου πιθανόν να έχω ένα στόχο ότι σκοτώθηκαν 80. Είναι, αυτό τώρα είναι κέρδος. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να σταματήσει, να βγει από το κάδρο τελείως.